Τις υπερασπίζεστε ακόμα και με κατάληξη την έξοδο από το ευρώ. Οι κόκκινες γραμμές υπάρχουν και αποδίδουν. Σας λέω ένα που είναι κρίσιμο θέμα. Γίνονται αποδεκτές τώρα δηλαδή. Βεβαίως. Λόγω του δημοψηφίσματος και μιας πρώτης συνεννόησης των πολιτικών κομμάτων. Δεν το υποτιμώ αυτό. Ναι. Αναφέρομαι σε ένα κρίσιμο θέμα, στο θέμα του χρέους. Μέχρι και χθες, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος ισχυρίζονταν ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Δεν υπάρχει ανάγκη να κουβεντιάσουμε. Mm. Όμως, τώρα, το δούνου του, η Γαλλία, ο Λευκός Οίκος και προχθές και χθες και μόλις χθες και ο Ντάζεμπλουμ λένε ότι το θέμα του χρέους πρέπει να μπει για συζήτηση γιατί δεν είναι βιώσιμο. Μάλιστα. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ουσιαστικά αν θα διαραγεί ο μηχανισμός αναπαραγωγής της σκληρής λιτότητας στη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει το χρέος. Μάλιστα. Αν θα εξοικονομήσουμε χρήματα για την ανάπτυξη. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η βασική κόκκινη γραμμή από μένα. Και αυτή η κόκκινη γραμμή, που είναι όχι κόκκινη, κατακόκκινη γραμμή, επιβεβαιώθηκε με την απόφαση του λαού στο δημοψήφισμα. Όλα τα άλλα, ένα λεπτό. Γιατί εδώ. Γιατί ρωτήσατε το λαό για το χρέος. Ένα λεπτό. Ήταν στοιχείο. Ό,τι θέλει να διαπραγματεύσει. Να συζητούμε. Εδώ ο πρωθυπουργός μας έλεγε άλλα και ερμήνευσε άλλα την Κυριακή το βράδυ. Τώρα πλάκα κάνουμε. Εσείς κύριε φίλοι, εσείς κάντε πλάκα. Ελάτε, κύριε φίλοι, κύριε φίλοι, τα δεχόμαστε όλα προκειμένου να πείστε τους βουλευτές να ψηφίσουν. Να ψηφίσουμε, να μιλήσουμε, να ψηφίσουμε για μια συμφωνία. Να μιλήσουμε και τώρα. Και το βράδυ ερμηνεύσατε όχι, μιλήσουμε όχι στο, ναι, στο ευρώ να και στην Ευρώπη. Τώρα. Ελάτε. Το χάρη πολίτη τη λήψη για να παραφρασίσει. Παρακαλώ, ισχύει και για εσά. Να μιλήσουμε. Λοιπόν, προχωράω. Κύριε φίλη, το πρώτο θέμα είναι αυτό. Μισό λεπτό γιατί θέλω να είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Πρακτική, πρακτική. Η διαμορφωμένη κατάσταση τώρα στη χώρα, αφήσουμε τα δημοψηφίσματα, τα αφήσουμε όλα. Η διαμορφωμένη κατάσταση τώρα στη χώρα, και το ποιος φταίει και το ποιος δεν φταίει, ποσός με απασχολεί, σας μιλώ ειλικρινά. Λέει ότι εμείς είμαστε σε ύφεση. Σε ύφεση. Και μάλιστα σε ύφεση που μπορεί να είναι, το ποσοστό να είναι πολύ ψηλό. Έτσι. Δεν θέλω να το πω, μπορεί να είναι πολύ ψηλό. Θα τα δούμε όλα αυτά, κύριε. Λέω, αλλά είμαστε κύριε, σε ύφεση. Κύριε Λιτζή. Θα γίνουν οι εκτιμήσεις. Θέλω να γίνουμε και θα πρακτική. Γίνει και το πρόγραμμα της ανάπτυξης. Μα για καμία αντίθεση θέλω να γίνει να γίνουμε πρακτική. Ναι. Η ύφεση σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι, χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να το καλύψουμε το έρμο. Έτσι. Μας λείπουν έτσι, λεφτά. Σας απήντησα. Πώς μπορείτε να μου λέτε ότι θα είμαστε καλύτερα όταν χρειαζόμαστε περισσότερα λεφτά να μαζέψουμε για να απαντήσουμε στο πρόβλημα που έχουμε τώρα? Ότι τα χρήματα θα συγκεντρωθούν με ένα κοινωνικό κριτήριο. Όχι επί δικαίους και αδίκους. Είμαι σαφής. Όλοι θα δυσκολευτούμε. Είπα, καμία δυσκολευόμαστε πέντε χρόνια. Δυσκολευόμαστε και ανέφερα την έρευνα νωρίτερα. Ναι, ωραία. Δυσκολευόμαστε πέντε χρόνια με αδικία κοινωνική και με θυσίες που δεν πιάνουν τόπο. Τώρα θα υπάρχει κατά το δυνατόν αυτό θα μεγαλύτερη το στο τέλος του δικαιοσύνη για να είμαστε συνεννοημένοι. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Γι' αυτό μιλάμε. Δεύτερο θέμα. Οφείλετε να πείτε προς τον κόσμο, επειδή είστε το συγκεκριμένο κόμμα, ότι πριν τις εκλογές και τις προγραμματικές δηλώσεις δεν κάναμε κουβέντα για μνημόνιο και τώρα τρώμε στο κεφάλι ένα τριετές. Θα ακούσετε. Ένα τριετές. Θα ακούσετε. Είπαμε τώρα. Το δημοψήφισμα, άλλαξε το συστήμα. Θα ακούσετε κύριε, τώρα. Σιγά, 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 επειδή το είπα. Το πρώτο θέμα λοιπόν και είναι κρίσιμο είναι ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει τεθεί. Είναι σημαντικό αυτό και επηρεάζει όλη τη διαπραγμάτευση το θέμα του χρέους και το θέμα της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Όχι μόνο για το θέμα του χρέους. Αλλά για το θέμα της ανάπτυξης. Της χρηματοδότησης. Πάμε τώρα. Καλά το είπατε. Εσείς μας λέγατε ότι δεν θέλουμε λεφτά. Όχι, και ένα μνημόνιο. Είναι άλλο πράγμα να παίρνεις μια τσέπη λεφτά για να τα δίνεις στην άλλη στους πιστωτές, στους δανειστές σου, και άλλο να παίρνεις χρήματα για την ανάπτυξη. Αυτό υπήρχε αυτό το πρόγραμμα στο τραπέζι. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε. Όχι... Αν δεν κάνω λάθος, η πρόταση προς τον ESM. Είναι διπλή. Είναι διπλή. Η αρχική είναι φέρτε λεφτά να καλύψουμε τα χρήματα μας. Είναι διπλή η πρόταση. Είναι διπλή και έχει μέσα και. Έχω διαβάσει αυτό που πριν διαβάσει πριν μας είναι διπλή. Κύριε Αβγενάκη. Διπλή είναι όμως. Να απαντήσω. Έτσι όπως ακούω τον κύριο Βίλη μου δίνει εντύπωση ότι πριν το δημοψήφισμα. Την Πέμπτη πριν το δημοψήφισμα. Υπήρχε δημόσια. Χαιρόμαστε. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα μυστικό. Τι δεν υπάρχει? Τίποτα μυστικό. Ακούστε τώρα. Πρόταση λέω. Απαντήστε. Λέω κύριε Φίλια ότι αν υπάρχει πρόταση που δεν έχει διαβάσει. Θα χαρείτε. Θα είμαστε χαρούμενοι διότι. Την έχετε διαβάσει. Ακούγαμε προτάσει, δεν υπήρχε τίποτα. Έλα το κύριε Αβγενάκη. Πηγαίνετε για διαπραγματεύσει. Πριν το δημοψήφισμα λέω. Άρα είναι θετικό αυτό. Ακούστε λοιπόν λίγο τώρα. Λέω είναι θετικό αυτό. Ακούσαμε ότι είναι θετικό. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Όλα θετικά είναι μια χαρά. Είναι δυνατόν δια τη επαναλήψεω να κουβεντιάζουμε τώρα. Ελάτε ρε παιδιά. Δεν εκνευρίζεστε όμω. Να μιλήσουμε. Να διαβάζετε λίγο. Γιατί δεν χρόνο τώρα. Γιατί δεν καταλαβαίνω τώρα. Κύριε Αβγενάκη, σταματήστε λίγο τώρα. Έξι μέρες αναζητούμε την πρόταση. Κύριε Αβγενάκη, σας ακούσαμε κύριε Αβγενάκη. Να μην χαρώ. Να μην δημόσιο. Πάμε στην ουσία. Όλοι χαρούμενοι είμαστε που λέει γερά. Ελάτε τώρα παιδιά. Κύριε φίλε, απαντήστε σας παρακαλώ. Εάν υπάρχει που την επιθυμούμε, κύριε Αβγενάκη, να ενημερώνεστε. Είστε πολιτικός.
πριν το δημοψήφισμα, δημοσιοποιήθηκε πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Πρόταση έχετε διαβάσει, σας ρώτησα, πάτε ναι. Απαντώ τώρα. Πριν το δημοψήφισμα. Όχι το αίτημα. Δεν γίνεται τώρα. Ελάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τελειώσατε. Ελάτε. Λοιπόν, ελάτε, κύριε φίλε. Πριν το δημοψήφισμα, πριν λέω, Τετάρτη ή Πέμπτη, nice. Δημοσιοποιήθηκε η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης προς το Eurogroup που έλεγε ότι θέλουμε παρέμβαση του ESMA, δάνειο κλπ. Πριν, όχι μετά. Ναι. Πριν. 29. Και απάντησε το Eurogroup. Ναι, στον ESM. 29. Και απάντησε το Eurogroup, θα τα δούμε μετά το δημοψήφισμα. Ωραία, τα είδε. Τίποτα κρυφό λοιπόν. Τώρα το είδε. Το διαβιβάζει. Τίποτα κρυφό δεν υπάρχει. Τώρα το έγγραφο γνωστό... που στείλαμε, κύριε φίλη, λέει ότι η προηγούμενη πρόταση δεν ισχύει τον 29. Λαμβάνω, δεν ισχύει. Την εντάξετε στο λίγο. Γιατί είναι πολύ συνολικό, μεγαλύτερο το ποσό που ζητάμε. Αλλά λέω, δεν είναι ένα νέο κόλπο αυτό. Ήταν γνωστό και πριν από λίγο. Δεύτερο θέμα. Είναι καλό ποσό, είναι άλλη πρόταση. Δεύτερο θέμα λέμε. Το θέμα των μέτρων. Με σαφήνεια είχαμε πει ότι το μεν πρόγραμμα των πιστωτών, η πρόταση των πιστωτών θα απορριφθεί και απορρίφθηκε από τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Η δε πρόταση Γιουνκέρ πρέπει να τροποποιηθεί σε 4-5 σημεία. Mm-hmm. Τα αναφέραμε και αυτά πια είναι. Να μην ξεχνάμε την κουβέντα αυτή. Θα υπάρξει τροποποίηση. Η πρόταση, κύριε Φίλε, θα επαναφέρατε. Να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό, Δημήτρη, συγγνώμη. Κατηγορήστε ότι επαναφέρατε στο τραπέζι την πρόταση που καλέσατε τον ελληνικό λαό να καταψηφίσει. Στο χειρότερο τη. Κατηγορούμε εδώ. Δεν είναι αλήθεια. Τελειώσαμε. Τελεία. Θα είναι καλύτερη η πρόταση από την πρόταση Γιουνκέρ. Θα είναι βεβαίως. Τα είδαμε. Καλύτερη θα είναι. Περιμένετε μια μέρα. Προχωράμε τώρα, κύριε Θαφαρή. Με δυσκολίες, αλλά καλύτερη. Προχωρώ τώρα. Εντάξει. Γιατί με ενδιαφέρει η ουσία. Με δυσκολίες, αλλά καλύτερη. Γιατί με ενδιαφέρουν τα ουσιαστικά ζητήματα που κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι χθες ο κύριο Σαμάς και ο κύριο Βεντζέλος λέγανε το χρέος είναι βιώσιμο. Το είπατε, κύριε Φίλε. Περίμενε. Τι λένε σήμερα τα πολιτικά κόμματα. Είναι βιώσιμο. Φύγαν αυτοί από τη μέση. Δεν είναι πια αρχηγή ο Σαμάς και ο Βεντζέλος. Τι λένε σήμερα τα πολιτικά κόμματα με τις νέες πολιτικές συμβάσεις. Με ανάπτυξη αλλιώς αντιμετωπίζεις το χρέος και αλλιώς με ύφεση. Σήμερα λέμε. Σήμερα ορθώς η κυβέρνηση έχει εγείρει θέμα χρέους. Σαν ένα από τα τρία στοιχεία πυλώνες της νέας συμφωνίας. Θα απαντήσει κάποιος και αυτή το ίδιο. Η κυβέρνηση ο Ιωάννης όχι, ορθώς η κυβέρνηση δεν υπέγραψε λοιπόν για να εγείρει το θέμα του χρέους. Δεν υπέγραψε. Κύριε Λυρίτζη, έχει δίκιο κύριο Σύμφωνα. Έχει δίκιο να το πούμε αυτό. Θα απαντήσετε. Όχι, δεν απάντηση, να πούμε ότι έχει δίκιο. Έτσι πως κατέστησε ο ΣΥΡΙΖΑ την οικονομία και να μας χρωστούσαν πάλι μη βιώσιμο θα έλεγα. Είμαστε σε τέτοια ύφεση και να μας χρωστάνε μη βιώσιμο θα έλεγα. Που μας ζήταγε, με συγχωρείς κύριε φίλε, αυτά που μας ζήταγε η Τρόικα το Δεκέμβρη δεν είχαν καμία σχέση με το χρέος. Γιατί τότε το χρέος με βάση τους ρυθμούς ανάπτυξης και το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν βιώσιμο. Τώρα λοιπόν που έχουμε ύφεση. Να πω και τη δικιά μας θέση. Το Δέλτα Νιτάφ στην τελευταία του έκθεση μιλά για το χρέος που καθίσταται μη βιώσιμο εξαιτία τη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Από την άποψη, αλλά και ευρωπαϊκή ευθύνη. Αυτή την αναγνώση κάνετε εσείς. Εθνική υπερηφάνεια. Το να διασύρεται η χώρα και σχολιάζεται από τους πιο ακραίους του Και όταν λέτε ότι είμαστε χαρούμενοι διότι. Λέμε λοιπόν. Τι λέτε τώρα. Με παρησία, ευθύνη, ευρωπαϊκή και εθνική υπερηφάνεια, ο Πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα το ελληνικό που είναι ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό θέμα έθεσε. Και άκουσα τον εκπρόσωπο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, τον κύριο Πιτέλα. Σε όλους τους υπόλοιπους ακούσατε, φαντάζομαι. Ναι, ναι, θα πάω. Κάνω διάλογο τώρα με τους ανθρώπους οι οποίοι αναφέρονται στην ευρωσοσιαλιστική ομάδα. Μετά με εσάς. Ο Βέμπερ μετά, θα κουβεντιάσουμε. Και είπε ο κύριο Πιτέλα. Κάτι το οποίο δεν το ακούω ελεύθερο στην Ελλάδα. Λέω λοιπόν, είπε ο κύριος Πιτέλα. Ο κύριος Πιτέλα, ο ευρωσοσιαλιστής, ο επικεφαλής, ότι πρώτον είναι αδιανόητο το Brexit. Σωστό. Τέλειωσε. Συμφωνούμε. Όχι, όχι. Συμφωνούμε όχι, όχι, γιατί κάποιες άλλες δυνάμεις το θεωρούν. Ένα λεπτό. Είναι αδιανόητο και θα αγωνιστούμε, δεν υπάρχει τέτοιο τραπέζι. Ακούστε. Συμφωνούμε σε αυτό. Και δεύτερον, και σημαντικό. Δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό. Αφήστε το αδερφέ. Όλοι οι δικοί. Η ομογάλακτη στην Ευρώπη είναι από το τρέσπερ. Έχετε μπροστά σε έναν βουλευτή
Τη Νέα Δημοκρατία σα λέει: συμφωνούμε ότι δεν πρέπει. Μπράβο, κύριε Φίλιππ, το ξέρετε. Διαφωνείτε. Συμφωνούμε. Μισό λεπτό, λέω. Μισό λεπτό, κύριε Φίλιππ. Ελάτε να μιλάμε κανονικά σαν άνθρωποι. Το κύριε Φίλιππ, το ξέρετε. Τι άνθρωποι συζητάτε. Δεν μπορεί να μα αλλάζει αυτά που πιστεύουμε. Κύριε Βιενάκη. Δεν μπορεί να μα αλλάζει αυτά που πιστεύουμε. Για Θεό δεν τώρα κάνετε. Είμαι ένα. Λέω: το ξέρετε καλά ότι στι τάξει του κόμματό σα υπάρχουν δυνάμει οι οποίε προτείνουν. Εγώ δεν. Πολιτική πρόταση είναι που λένε. Προτείνουν την έξοδο τη χώρα. Όχι τη μορία τη χώρα. Την έξοδο, λέω. Ω τιμωρία τη χώρα. Ω επιλογή. Άλλο είναι αυτό που μου λέτε. Τι άλλο. Εδώ μιλάμε ότι οι άλλοι επισύουν λέγοντα θα σα διώξουμε, να σα τιμωρήσουμε, θα σα διαλύσουμε. Όχι συμφωνημένα, θα σα διαλύσουμε. Εσεί μα φτάσατε, κύριε φίλη. Το ξεχνάτε. Μόνο του πήγε. Πάμε τώρα παρακάτω. Τώρα έφτασε εδώ εξαιτία τη κυβέρνηση. Δεν απαντάω, κύριε οικονομού, αυτά που θα λέτε. Δεν απαντάω. Η αλήθεια είναι. Θέλω να πω μόνο του πήγε εκεί πέρα. Λέω λοιπόν. Έχει σημασία ότι ο κύριος Πιτέλα είπε όχι μόνο ότι είναι αδιανόητο τον Brexit και όρθωσε πολιτικό τείχος, είπε επίσης ότι πρέπει να γίνει ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος συνολικά. Θυμάστε ποιος έχει πει αυτό το πράγμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το απέμπτουν οι άλλοι. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές αρχίζουν τώρα και προβληματίζονται. Όχι οι Γερμανοί. Άρα λοιπόν να ψάξετε να βρείτε του συμμάχου σα, κύριε Φίλιππ. Ήδη μιλώ. Σας το είπαμε. Ήδη μιλώ. Εσύ. Ότι ετοιμαζόμουν να σα πω ότι εχθές το Ποδέμος, που είναι ένα βασικό σα σύμμαχο στην Ευρωβουλή, έκανε πρόταση και άνοιγμα στο. Σοσιαλιστές της Ισπανίας για κοινό μέτωπο μάλιστα. Για την κυβέρνηση της χώρας. Οι σοσιαλιστές στην Ευρώπη μιλάνε για τη λιτότητα εδώ και πολλά χρόνια. Και τελειώνω με ένα θέμα το οποίο. Ο κ. Φίλιππ συνομιλεί με τηλεφέρεια για το Φάρα. Στην Ευρώπη αναζητούμε συμμαχίες. Και τελευταίο θέμα. Δύο σημαντικού θα φέρουμε συμφωνία βιώσιμη, η οποία θα περάσει στη Βουλή σίγουρα με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Χωρίς απώλειες. Επαναλαμβάνω, χωρίς απώλειες. Με τις ψήφους της κοινωνικής πλειοψηφίας θα περάσει. Είναι σαφές. Για να σταματήσει, για να σταματήσει το αποσταθεροποιητικό σενάριο. Αποτελεί προϋπόθεση. Τελεία. Αφορά εσάς. Και πέρα, αν ψηφίσουν και οι άλλοι, ακόμα καλύτερα. Κύριε, διάλειμμα όπως είμαστε, κύριε φίλοι. Διάλειμμα, λέω.